Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, κύριε Πρόεδρε, ειδικά για τους συμπολίτες μας στην Αττική, η οποία δοκιμάστηκε από αυτή την πρωτοφανή χιονόπτωση της Ελπίδας. Αυτό το οποίο θέλω να σας τονίσω είναι ότι η προσπάθεια για να χτίσουμε ένα ανθεκτικό και αποτελεσματικό κράτος είναι συνεχής και αποτελεί αδιαπραγμάτευση προτεραιότητα αυτή την κυβέρνηση. Θα υπάρχουν και πισωγυρίσματα, θα υπάρχουν και αστοχίες, τις οποίες πάντα με θάρρος οφείλουμε να αναγνωρίζουμε, κυρίως για να μπορούμε να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι. Όμως πρέπει να σας πω ότι συνολικά η δουλειά που έχει γίνει στον τομέα της πολιτικής προστασίας αυτούς τους 30 μήνες θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική και έχουμε βάλει τα θεμέλια για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε διαδικασίες, εξοπλισμό, εκπαίδευση, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε απρόοπτο, όσο έντονο και αν είναι αυτό. Και σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε, δουλεύοντας ακόμα πιο σκληρά, για να μπορέσουμε να είμαστε τελικά επιτυχημένοι στους στόχους στους οποίους έχουμε θέσει. Ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι χθες είχαμε στον τομέα της οικονομίας μία, πιστεύω, πολύ σημαντική εξέλιξη. Μας επισκέφθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος και Ελληνικής Καταγωγής, Jamie Dimon, της μίας από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο, της JP Morgan, η οποία αποφάσισε να κάνει μια πάρα πολύ σημαντική και πολύ μεγάλη επένδυση στην πατρίδα μας, η οποία επένδυση πιστεύω ότι σηματοδοτεί και μια έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης αυτής της τράπεζας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, επενδύοντας σε μια εταιρεία ουσιαστικά αυτοδημιούργητων ανθρώπων, αποδεικνύει και τον δυναμισμό που υπάρχει σήμερα σε αυτό το οικοσύστημα των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων και φυσικά είναι μια επένδυση η οποία είχε όφελος και για όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας, οι οποίοι αποκόμισαν πολύ σημαντικά οικονομικά ωφέλη μέσω αυτής της διαδικασίας των stock options στην οποία έχει θεσμοθετήσει αυτή η κυβέρνηση και μακάρι και άλλες πολλές ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να έχουν μια αντίστοιχη πορεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι και στον τομέα της οικονομίας, παρά τους γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, δεν παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Γνωρίζω πολύ καλά ότι το πρώτο μέλημα των πολιτών σήμερα είναι η ακρίβεια, μια εισαγόμενη ακρίβεια, αποτέλεσμα πληθωριστικών πιέσεων προερχόμενων από τις ανατιμήσεις στην αγορά της ενέργειας, πλην όμως η υποχρέωση της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη η οποία δρομολογείται να αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες. Κανείς να μην μένει πίσω. Και γι' αυτό και η κυβέρνηση θα παραμείνει απολύτως συνεπή στην πολιτική στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος όλων των πολιτών για να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά και αυτό το κύμα ακρίβειας, το οποίο ελπίζουμε να είναι πρόσκαιρο, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με απόλυτη ακρίβεια πότε αυτό θα τελειώσει. Και φυσικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών στηρίζεται με δύο τρόπους. Μέσω της μείωσης των φόρων, που αποτελεί αδιαπραγμάτευτη πολιτική της κυβέρνησης αυτής, το έχουμε αποδείξει εξάλλου και θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε σε αυτή την πορεία, αλλά και της αύξησης των μισθών, διότι θέλω να σας επαναλάβω και τη δέσμευση της κυβέρνησης την 1η Μαΐου, νωρίτερα από ό,τι είχαμε προγραμματίσει, να προχωρήσει σε μια όχι κατακρόνητη, πολύ πιο μεγάλη αύξηση του κατώτατου μισθού σε σχέση με αυτήν την οποία ήδη εφαρμόσαμε από 1η Ιανουαρίου. Εξακολουθώ και είμαι αισιόδοξος. Πολύ αισιόδοξος για τις μέσω μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και είναι πάντα θετικό όταν αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται και στις επιλογές που κάνουν σημαντικοί ξένοι επενδυτές, οι οποίοι για να επενδύσουν στην Ελλάδα αυτά τα κεφάλαια, σημαίνει ότι και αυτοί εμπιστεύονται τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αλλιώς προφανώς και δεν θα προχωρούσαν σε τέτοιες κινήσεις. Οι πυρκαγιές του καλοκαιριού και η πρόσφατη κακοκαιρία μας διδάσκουν ότι η χώρα πρέπει το συντομότερο δυνατό να αποκτήσει και να εδραιώσει μάλλον ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο αντιμετώπισης κρίσεων. Κρίσεις που, όπως δέχεται πλέον η επιστήμη, συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και δυστυχώς αναμένεται να εμφανίσουν αυξητική τάση στο μέλλον. Το μοντέλο αυτό θα πρέπει να μπορεί, ακόμη και σε ακραίες συνθήκες, με τον κατάλληλο συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και τη σωστή υλικοτεχνική υποδομή, να εξασφαλίσει και να προσφέρει στους πολίτες ασφάλεια και προστασία
τόσο στο επίπεδο της πρόληψης και της μείωσης των δυσμενών επιπτώσεων που αναμένονται, όσο φυσικά και στο επίπεδο της αντιμετώπισης όταν έρθει αυτή η κατάσταση. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνει, αντιλαμβάνουμε, αλλά είναι απολύτως απαραίτητα. Αυτές τις μέρες οι συμπολίτες μας έζησαν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όπως είπατε, ειδικά στην Αττική. Πέρασαν δύσκολες ώρες, ελπίζω ότι τα φαινόμενα αυτά σιγά-σιγά έχουν πλέον αντιμετωπιστεί στο σύνολό τους. Είναι εξίσου σημαντικός, βέβαια, σημαντική και η έγκαιρη ενημέρωση και συνεργασία και των πολιτών με τους κρατικούς και τους τοπικούς φορείς για αυτό το δύσκολο έργο. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι αξίζουν για άλλη μια φορά συγχαρητήρια και ευχαριστίες και στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, του ΕΚΑΒ, του ΔΕΔΙΕ, της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των κλάδων όπου μπόρεσαν να ανταποκριθούν για να προσφέρουν στο μέτρο που ανταποκρίθηκαν και προσέφεραν στους συμπολίτες μας που βρέθηκαν σε δύσκολες συνθήκες. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της προσφοράς εθελοντών και οργανώσεων στην προσφορά τους σε ευάλωτες ομάδες. Λόγω χάρη στους άστεγους που και εσείς και εγώ είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε, εγώ κατ' επανάληψη τον τελευταίο καιρό, είναι σημαντικό το έργο που προσφέρουν και αξίζει πραγματικά να στηριχθούν οι άνθρωποι αυτοί και οι οργανώσεις από την πολιτεία, γιατί στις δύσκολες στιγμές δεν περισσεύει κανένας. Στο θέμα της οικονομίας, όπως ξέρουμε, η ελληνική κοινωνία αναμετρήθηκε με μεγάλες δυσκολίες σε μια δεκαετή κρίση και στη συνέχεια με την πανδημία, πέρα από τις σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, έχουμε τις βαριές δυσμενέστατες συνέπειες και στην κατάσταση της οικονομίας. Επομένως, κάθε κίνηση επιχειρηματική που αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία είναι φρόσδεκτη και ελπιδοφόρα. Και όπως είπατε, νομίζω όχι μόνο για την κατάσταση της οικονομίας, αλλά για το κοινωνικό σύνολο. Στο σύνολο. Και εκεί αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε τις επιχειρήσεις startups, έχουμε νέους ανθρώπους, νέες δεξιότητες. Δίνονται δυνατότητες, δηλαδή, πέρα από την επιχειρηματικότητα και την είσοδο κεφαλαίων στη χώρα, την οποία δεν υποτιμώ καθόλου, να δοθεί ευκαιρία σε ανθρώπους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Ιδίως στη νέα γενιά, η οποία έχει πάρα πολλά να προσφέρει και πλήττεται φυσικά περισσότερο από την ανεργία. Επομένως, όλα αυτά είναι προς τη θετική κατεύθυνση, θα έλεγα. Επιτρέψτε μου μια συμπληρωματική παρατήρηση σε σχέση με αυτό το οποίο είπατε, και αφού ευχαριστήσω και εγώ όλα τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, της ενόπλης δυνάμεις αλλά και τους εθελοντές μας που βοήθησαν για να αντιμετωπίσουμε αυτή την περιπέτεια του χιονιά της περασμένης Δευτέρας. Το σημαντικό, όπως σας είπα, είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Θέλω να τονίσω ότι στο ζήτημα της αποκατάστασης ηλεκτροδότησης κινηθήκαμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε κινηθεί σε σχέση με την ίδια. Γιατί διαπιστώσαμε τότε ότι υπήρχαν αδυναμίες στο σχεδιασμό μας και γιατί είχαμε φροντίσει να έχουμε κινητοποιήσει πολλά περισσότερα συνεργεία για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται σε κάθε μεγάλη χιονοθύελλα. Νομίζω το καταλαβαίνουν οι πολίτες, είδαν τον όγκο του χιονιού που έπεσε. Όταν πέφτει ένα δέντρο και κόβει ένα πυλώνα μέσης ή χαμηλής τάσης, είχαμε 200.000 νοικοκυριά το βράδυ της Δευτέρας χωρίς σπίτι, χωρίς ρεύμα. Και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης υπήρξε πολύ πιο γρήγορη από αυτήν της προηγούμενης χιονοθύελλας. Πάντα όταν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα θα υπάρχουν δυσκολίες. Νομίζω αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Το ζήτημα είναι να μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και, όπως είπατε σωστά και το επισήμανα και εγώ, μεγάλη έμφαση στον συντονισμό, στην τυποποίηση των διαδικασιών, στην έγκαιρη λήψη των αποφάσεων και στην άμεση κινητοποίηση όλου του κρατικού μηχανισμού βάσει των σχεδιασμών των οποίων έχουμε εκπονήσει. Οπότε νομίζω ότι και από αυτήν την κακοκαιρία πήραμε τα μαθήματά μας. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Η έμφασή μας ήταν στο να κρατηθεί ανοιχτή η Αθηνών Λαμίας, γιατί εκεί πάντα είχαμε τα προβλήματα. Κρατήθηκε ανοιχτή, μας προέκυψε δυστυχώς ένα πρόβλημα στον βασικό αυτοκινητόδρομο της Αθήνας στην Αττική Οδό, για λόγους στους οποίους νομίζω ότι έχουμε εξηγήσει και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναλύσουμε πολύ, πολύ περισσότερο.